50 με 180 οπαδούς του. Σάβιτς με αντίπαλο το lamp play, δεν έχει πρόβλημα εκεί. Είναι πολύ δυνατός ο Σέρβος και δίνει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ 2-4. Καλαβίτα σε man to man και ο ΠΑΟΚ, όπως και η Στεφανέλ, το πρώτο άστοχο τρίποντο από τον Τζεντίλε και τώρα Κόρφας, ο ΠΑΟΚ που θέλει να τρέξει και κερδίζει το φάουλ τώρα. Ο ΠΑΟΚ τώρα πάει σε αργή επίθεση με τον Κόρφα. Μπρέλεβιτς βγήκε από τα σκριν και χρεώνεται με βήματα. Μετά από 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Προηγείται με 2-6. Λάμπλεϊ, ο παίκτης που κράτησε ζωντανή την Στεφανέλη στη Θεσσαλονίκη πριν μια εβδομάδα. Το φάουλ του Πρέλεβιτς είναι το πρώτο για τον αρχηγό του. Το πρώτο τελικό δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ όπως θα μπορούσε. Φούτσκα με αντίπαλο το γαλακτερό. Ποντιρόγκα ξέφυγε από τον Πρέλεβιτς. Υπάρχει πρόβλημα εκεί στο μαρκάρισμα του Ποντιρόγκα. 4-6 μειώνουν οι Ιταλοί. Μετά από 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Κόρφας. Ο Τέρι με αντίπαλο τον Καλαβίτα, ενώ χρεώνεται με επιθετικό ο Σάβιτς από τον Ελβετό, τον Λίμαν. Στο πρώτο παιχνίδι, από το πρώτο ημίχρονο, είχε χρεωθεί από τον Γάλλο Τοριζόν με 4. Ποτιρόγκα με αντίπαλο τον Πρέλεβιτς. Τζεντίλε. Η διείσδυση δεν πέρασε παλιά, καλή άμυνα από τον Σάβιτς. Σωστή απόφαση του Σαντσίς. Παρά την κρίνια του Σάβη, την παλέφυγε από τα χέρια του. Ο ΠΑΟΚ αν μπορέσει και κρατήσει την περιφέρεια των Ιταλών, τον Ποτιρόγκα και τον Τζεντίλε, οι οποίοι στο πρώτο μάτς μαζί είχαν 2 στα 19 σούτια 3 πόντους, θα είναι πολύ σημαντικό. Φούτσκα κάνει τη διείσδυση μπροστά στον Πέρι, καρφώνει και ισοφαρίζει. Μετά από 3,5 λεπτά, κοιτάξτε πάλι το κάθομα με το αριστερό του Φούτσκα μπροστά στον Πέρι, ο οποίος δεν έκανε ούτε καν προσπάθεια. Γαλακτερός. Πέρι κάνει τη διείσδυση, καλάθι και φάουλ από τον Πέρι που είναι ασταμάτητος. 9. Ποτιρόγκα πάντα με τον Πρέλεβιτς, ο Σάβιτς τον Καλαβίτα. Ο γαλακτερός τον Φούτσκα, το σούτ είναι άστοχο από το Λάμπλεϊ. Ποτιρόγκα έχει κάνει επιθετικό, σωστό. Σωστό. Η απόφαση του Σαντσίς, ενώ πέφτουν και κάποια κέρματα. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, εδώ είδατε ξανά ότι το όνομα φαίνεται στην Ευρώπη, ότι μόνο εμείς πετάμε κέρματα από τις εξέδρες. Κόρφας. Σουτ για 3 πόντους, ναι. 6-12, διπλό σκορ για τον ΠΑΟΚ. Μετά από 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα βλέπετε ξανά τη βόμβα 3 πόντων του Τζον Κόρφα. Το καλύτερο ξεκίνημα που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ. Προσπαθεί να τα αποδώσει ο Ποτιρόγκα και τα καταφέρνει. Και τον είδατε πως πανηγυρίζει ο Ποτιρόγκα, που είχε 0 στα 4 τρίποντα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στην πρώτη του προσπάθεια ευστόχησε. Πρέλεβιτς. 9-14. 4 πόντοι από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Με τη συμπλήρωση 5 λεπτών. Φούτσκα χρεώνεται το γαλακτερός με δεύτερο φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Νάσου Γαλακτερού. Κοιτάξτε εδώ, κοιμάζει νέο σου για 3 πόντους. 12-14. Μα και βέβαια εδώ οι Ιταλοί ξέρουν πολύ καλά τα καλάθια, τη Σαλακιάρβολε, και δεν θα είναι σίγουρα το ίδιο άστοχοι όπως την
Θεσσαλονίκη πριν μια κοβάδα, όπως και στη Νέα Σμύρνη όταν έπαιξαν με τον Πανιόνιο και εκεί είχαν πολύ άσχημα ποσοστά. Κόρφας κάνει τη διείσδυση και παίρνει το φάουλ από τον Μποντιρόγκα. Ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα έχει καταστήσει ευρωπαϊκό τίτλο μετά τον Νίκο Μίλα της ΑΕΚ. Χάθηκε η μπάλα από τον Γαλακτερό και ο Πρέλεβιτς χρεώνεται με το δεύτερο του φάουλ πάνω στον Τζεντίλε για κάθε ομάδα. Μποντιρόγκα, ενώ ο Κόρφας κυνηγάει σε όλο το γήπεδο τον Τζεντίλε. Πούτσκα. Μποντιρόγκα πέρασε στο Λάμπλεϊ που δεν έχει φανεί. Ωραία κίνηση, υπάρχει πρόβλημα και σε αυτό το μαρκαρίσμα. Ο Μπέρι είναι αρκετά πιο κοντός από τον Λάμπλεϊ, ο οποίος στη Θεσσαλονίκη ήταν ο μόνος που έδινε επιθετικές λύσεις στην Στεφανέλ. Ο Λάμπλεϊ που είχε κερδίσει ένα κύπελο χώρας του 90 με την Μπανταλώνα. Εδώ το καλάθι και παίρνει και το φάουλ από τον Μπέρι. 6,5 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο του δεύτερου τελικού. Λάμπλεϊ. Τζεντίλε. Λάμπλεϊ ξανά. Είναι τελείως άστοχος. Η μπάλα έχει εκεί. Έχει χτυπήσει έξω από το γήπεδο, όπως λέει ο Σαντής. Παρά τι θα τον θυμούνται. Από τους μεγαλύτερους βασκετολίστες όλων των εποχών. Συμπαίκτης του Τάνιεβιτς και πολύ καλός φίλος. Δύο φορές ο Τάνιεβιτς προσπάθησε να κερδίσει. Εδώ ο Σάβιτς με έξοχη πάσα του Κόρφα. 14-19 στους 5 πόντους τη διαφορά. Κοιτάξτε εδώ ο Κόρφας έρχεται για βοήθεια ο Λάμπλεϊ και βλέπει τον Σάβιτς, ο οποίος μπροστά στον Καταρέλο σημειώνει το καλάθι. Μποντιρόγκα. Το φάουλ που χρεώνεται ο Κόρφας. Σωστή απόφαση του Μποντιρόγκα, ο οποίος ανέλαβε το μαργάρισμα του Κόρφα. Ο Τζεντίλε πήγε στον Πρέλεβιτς που έκανε λάθος. Τζεντίλε. Πούτσκα. Ένα περίεργο μαγάρισμα με τον Κόρφα στον Πούτσκα. Ακάλυπτος για τρεις ο Τζεντίλε. Ισοφαρίζει 19 όλα. Μετά το μέτρησαν τελικά για 2 πόντους. 18-19. Διατηρεί το προβάδισμα ο ΠΑΟΚ. Μετά από 7 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Κόρφας κάνει τη διείσδυση, σημειώνει το καλάθι, 18-21 από τον Τζον Κόρφα. Ξανά εδώ κοιτάξτε πως τρύπωσε. Πιλούτη. Νέο σου για 3 πόντους από τον Τζεντίλε, το rebound ο Σάβιτς. Και Κόρφας. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τρέξει όταν έχει σίγουρο το αμυντικό rebound. Το σου για 3 πόντους από τον Κόρφα, το rebound ο Καταρέλο. Και τώρα Τζεντίλε. Ένα περίεργο lay-up, το rebound εύκολα από τον Μπέρι. Και Κόρφας. Ακάλυπτος ο Γαλακτερός για 3. 18-24 από τον Άσο Γαλακτερό, που ευστοχεί στην πρώτη προσπάθεια για 3 πόντους που επιχείρησε. Πάντα μπροστά ο ΠΑΟΚ, λίγο πριν τη συμπλήρωση των 9 λεπτών. 18-24. Τζεντίλε για τον Πούτσκα, τον οποίο τώρα μαρκάρει ο Μπέρι. Του κλέβει την μπάλα και είναι ξανά για την Στεφανέλ, που όμως έχει στη διάθεσή της 11 δευτερόλεπτα για να κάνει την επίθεση. Πούτσκα, βγήκε ο Σάβης εκεί για βοήθεια. Πιλούτη έμεινε μόνος. Ο Κόρφας δεν ακολούθησε τον αρχηγό του Στεφανέλ που μείωσε με αυτό το lay-up και 20-24 μετά από 9,5 λεπτά. Πρέλεβιτς κάνει τη διείσδυση και βέβαια το φάουλ. Άρχοντα 6 ρίσκαρε και στην νέα νική τότε ομάδα της Καζέρτα, τον έβαλε και έπαιξε στην πρώτη πεντάδα. Κόρφας με τον Πιλούτη, κάνει τη διείσδυση, έχει γίνει φάουλ. Εδώ υπάρχει φάουλ και δίκαια διαμαρτύρεται στο λίμανο Κόρφας.
Κοιτάξτε εδώ, έχει γίνει ήδη ένα φάουλ από τον Πιλούτη και εδώ Καντάρελο κάνει σίγουρα. Εδώ οι διαιτητές έπαιξαν έδρα. Και έτσι η Στεφανέλ έχει δικαίωμα για νέα επίθεση με τον Τεπόλ, τον οποίο μαρκάρει ο Γαλακτερός. Ο Κόρφας τον Τζεντίλε και ο Λάμπλεϊ που επανήλθε. Κόπηκε από τον Μπέρι, ίσως έγινε και φάουλ εκεί βέβαια. Ένα καλό δώρο, ίσως ανταπέδωσαν οι διαιτητές αυτή τη φάση και καλά έκαναν σε τελική ανάλυση. 20-24 πάντα μπροστά ο ΠΑΟ. Ο Πιλούτη κυνηγά το Γαλακτερό. Μπέρι με τον Καντάρελο. Ο Λίμαν δίνει επιθετικό φάουλ. Βλέπω έχει την μπάλα και Καντάρελο η πεντάδα της Στεφανέλ. Ο ΠΑΟ συνεχίζει με την πεντάδα που ξεκίνησε. Λάμπλεϊ με τον Σάβιτ. 22-24. Το πρόβλημα είναι από το πρώτο, έχει διαδοθεί από το πρώτο αγώνα. Τα μαρκαρίσματα των Ιταλών είναι πολύ ψηλή η Ιταλική ομάδα. Ο Κόρφας. Επιθετικό στον Κόρφα δίνει ο Σαμπέρα. Στεφανέλ θα έχει το μπόνους της μίας και μίας βολών. Ο Τιρόγκα τον σκρινάρει ο Λάμπλεϊ. Λάμπλεϊ, Τεπόλ. Κάνει τη διείσδυση. Εύκολο το rebound από τον Μπέρι. Προσπαθεί να τρέξει στον ευνηδιασμό ο ΠΑΟΚ. Ακάλυπτος ο Πρέλεβης για 3. 22-27. Αυτή είναι η πόντη που έλειψαν από το πρώτο τελικό στον ΠΑΟΚ από τον αρχηγό του, από τον Πάνε Πρέλεβιτς, που ήταν φανερά επηρεασμένος από τον τραυματισμό του. Δε Πολ, Λάμπλεϊ με τον Μπέρι, υποπίεση. 24-27. Οκτώ λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ημιχρόνου. Το παιχνίδι πηγαίνει στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Πρέλεβιτς. Σάβιτς είναι μόνος ο Μπέρι. Δεν τον είδω Σάβιτς. Πρέλεβιτς. Εκεί έγινε διπλό φάουλ. 24-28, 7-47 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Πιλούτη δοκιμάζει για 3. 27-28 πλησιάζει Στεφανέλ στον ένα πόντο. Ο Πιλούτη φτάνει τους 5. 7,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Κουτούρης. Πέρι. Μπροστά στον Καντάρελο είναι άστοχος. Μποτιρόγκα στο rebound. Λάμπλεϊ. 29-28 για πρώτη φορά. Η Στεφανέλ παίρνει το προβάδισμα και γίνεται χαλασμός κόσμου εδώ από 4.000 οπαδούς της Στεφανέλ. Το σούτ για 3 πόντους είναι εύστοχος. 29-31, 6.50 πριν από το τέλος. Ο Πρέλεβιτς που φτάνει τους 11 πόντους. Προσπάθησε ο Μπουτούρης να κλέψει και η μπάλα είναι ξανά για την Στεφανέλ. Ο ΠΑΟΚ που έχει καταφέρει και έχει την υπεροχή στα rebound. 3-7 είναι μέχρι στιγμής. Έχει 7 ο ΠΑΟΚ και 3 Στεφανέλ. Και ένα ακόμη ο Μπέρι. Και εκεί είναι όλο το μυστικό σε αυτό το παιχνίδι. Το πώς θα καταφέρει να κρατήσει τις ισορροπίες στα rebound το ΠΑΟΚ. Και νέο καλάθι από τον Πρέλεβιτς που κάνει μεγάλο παιχνίδι και φτάνει τους 13 πόντους. Κοιτάξτε εδώ, βγήκε ο Καντάρελο, αλλά δεν μπόρεσε, δεν πρόλαβε να κόψει το lay-up, το μακρινό lay-up του Πρέλεβιτς. 29-33. Νέο σούτ εν κινήσει για τον Πιλούτη. Ένα εκπληκτικό τρίποντο από τον Κλάουδιο Πιλούτη που φτάνει τους 8 πόντους. 32-33, ξανά στον πόντο η Στεφανέλ. 5-46 ακόμη. Κουντούρης. Γαλακτερός. Με αντίπαλο τον Τεπόλ. Νέο σουτ για 3 πόντους. 2-2 από τον Άσο Γαλακτερό. 32-36.
5,5 λεπτά ακόμη, 5 και 22 για την ακρίβεια, για το τέλος του ημικρόνου. Λάμπλεϊ, με αντίπαλο πάντα τον Μπέρι. Φιλούτη. Δε Πολ κάνει τη διείσδυση, υποπίεση το σουτ. Καλή άμυνα από τον ΠΑΟ και τώρα Πρέλεβιτς. Η πάσα του στον Σάβιτς. Φοβήθηκε μπροστά στον Λάμπλεϊ και έκανε άτσαλο lay-up. Φιλούτη. Ποτιρόγκα διστάζει, τελικά κάνει το σουτ για τρεις και έχει χρεωθεί ο Μπουντούριτς. Ο ΠΑΟΚ παίζει για τη νίκη, έχει ξεχάσει διαφορά των 9 πόντων. Οι παίκτες ακολουθούν στις οδηγίες του Μαρκόπουλου, βέβαια αυτή τη στιγμή διαφορά είναι στον 1 πόντο και ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο είχε καλύτερη διαφορά, είχε δηλαδή να καλύψει 13 πόντους πριν από λίγο η Στεφανέλ. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται αυτό το πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Πηγαίνει πολύ καλά, έχει ευστοχία έξω από την γραμμή των 6-25, έχει 5 στα 6 τρίποντα. Και τώρα βλέπουμε και το Πέρι σε ένα πολύ καλό κάρφωμα. Νομίζω ότι όλα πάνε καλά για τον ΠΑΟΚ. Πάνε πολύ καλά και σε αυτή τη φάση ήταν μια ομαδική φάση του ΠΑΟΚ, ομαδική προσπάθεια με την πάσα του Πρέλεβιτς, του Σάβιτς, στον Πέρι. Ο Καντάρελο εδώ φτάνει κοντά στο καλάθι και μειώνει σε 37-38. Και όπως είπε Γιώργο προηγουμένως, ο ΠΑΟΚ και βέβαια παίζει για την νίκη. Αφού το είχε πει και ο Στούλης Μαρκόπουλος ότι αν παίξουμε για να κρατήσουμε τη διαφορά κινδυνεύουμε να διαλυθούμε. Τα λόγια είναι τελείως διαφορετική η ψυχολογία των παιχτών. Εδώ όμως ο Πέρι αστοχή. 3:50 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Μποντιρόγκα τον κόβει εκπληκτικό κόψιμο από τον Πέρι. Φοβερή φάση. Γαλακτερός, υποπίεση για δύο. Ο Μπουντούρης την μπάλα είναι για τη Στεφανέλ, πολύ σωστά. Τον Τζεντίλε και τον Φούτσκα. Κάνει συνεχώς αλλαγές. Μποντιρόγκα υποπίεση. Το rebound από τον Παλογιάννη. Ο Κόρφας του ζητάει να σταματήσει το ρυθμό. Σε οργανωμένη άμυνα πια. Με τον Μπέρι, τον οποίο μαρκάρει τώρα ο Φούτσκα. Ο Μπέρι δεν έχει με κανέναν πρόβλημα, αλλά στοχεί τώρα και ζητάει και φάουλα από τον Λίμαν. Φούτσκα. Τζεντίλε. Κάνει τη διείσδυση. Βγήκε και ο Μπέρι, νέο κόψιμο. Μπροστά στο Σαντζής, επιτέλους. Επιτέλους, μπροστά στο πριν το τέλος του μικρόνου. Λάμπλεϊ. Φούτσκα. Τον οποίο μαρκάρει ο Σάβιτς. Τζεντίλε. 39-40, μειώνει στον ένα πόντο ο Νάντο Τζεντίλε. Εδώ καθυστέρησε να βγει ο Παλογιάννης. Ο Ποντίρογκα και ο Τζεντίλε ήδη έχουν 17 πόντους συνολικά. Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι έχουν αναλάβει περισσότερες ευθύνες και είναι ασφαλώς πιο εύστοχοι. Κουντούρι. Μπέρι. Η πιο σίγουρη λύση κοντά στο καλάθι για τον ΠΑΟΚ. 39-42. 2 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Φιλούτη και χρεώνεται με φάουλ από τον Λίμαν ο Μπουντούρης. Και έχει δικαίωμα ανύψηλη ομάδα και εκείνο όλο το μυστικό. Και βέβαια είναι αυτό που είπες, ότι όσο προηγεί το ΠΑΟΚ τόσο το άγχος βαραίνει περισσότερο στα χέρια των παίκτων της Εφανέλ. Βέβαια υπάρχει πολύ χρόνος ακόμα, η πάσα του Σάβιτς στον Παλογιάννη, ο οποίος έχασε ένα εύκολο τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Σουτ για τρεις από τον Φούτσκα. Αυτά είναι τα άσχημα. Και ισοφαρίζει. 42-42 και είμαι περίεργος να δω, Γιώργο, την στατιστική στα τρίποντα. 5 στα 7 για την Στεφανέλ, 5 στα 6 για τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι η Στεφανέλ είναι απίθανο να έχει τα 2 στα 19 της Θεσσαλονίκης. Σίγουρα. Σάβιτς, που δεν έχει φανεί επιθετικά. Ένα απρόσμενο δώρο στον Μπουντούρη, που την μπάλα στα χέρια, ανανεώνει την επίθεση ο ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικό. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Μπέρι, με τον Φούτσκα. Η μπάλα είναι για την Στέφανη. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Ποντιρόγκα. Όχι τρίποντο. Και το φάουλ που χρεώνεται ο Κόρφας. Τα δύο μπροστά η Στεφανέλ.
μισό λεπτό πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Κουντούρης πιέζει Στεφανέλ στο μισό γήπεδο και χρεώνεται με φάουλο Φούτσχα για τους Ιταλούς. Πιλούτη με αντίπαλο τον Πρέλεβιτς. Θα πρέπει να αποφύγει σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα να κάνει τρίτο φάουλ. Ο Κόρφας κυνηγάει τον Τζεντίλε που έχει τώρα την μπάλα. Βγαίνει και ο Σάβιτς για βοήθεια. Έκλεψε ο Μπουτούρης. Και βγαίνει και βέβαια είναι φάουλ. Θα μπορούσε να δοθεί και σκεμμένο. Έχω την Τζεντίλε να μην γίνει φάουλ εκεί. Από πολύ μακριά το σούτ είναι άστοχο. Τελειώνει λοιπόν το πρώτο ημίχρονο. Και αν ενώ άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, τα ποσοστά του ΠΑΟΚ είναι ακόμη καλύτερα. Έχει 83% στα τρίποντα, 5 στα 6, 100% στις βολές και 56% στα δίποντα. Υπερτερεί κατά 5 rebound στη Στεφανέλ και το μόνο που υστερεί των Ιταλών είναι στα φάουλ. Έχει τρία περισσότερα λάθη από την Στεφανέλ. Εδώ ο Πρέλεβιτς πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, 44-48. Πούτσκα, De Paul, Μποντιρόγκα που έχει τώρα την μπάλα, Λάμπλεϊ και Τζεντίλε είναι η πεντάδα της Στεφανέλ. Μποντιρόγκα μπροστά στον Σάβιτς, 46-48 μειώνει. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με την πεντάδα που άρχισε το παιχνίδι με τον Κόρφα, τον Πρέλεβιτς, τον Γαλακτερό, τον Πέρι και τον Σάβιτς. Κόρφας. Έχει βγει ψηλά ο Σάβιτς για να σκρινάρει. Δίστασε για 3 πόντους. Ο Σάβιτς 46-50. Μποντιρόγκα. Τζεντίλε. Με αντίπαλο τον Πέρι. De Paul. Ξανά Τζεντίλε και τώρα Φούσκα. Με αντίπαλο τον Πέρι. Προσπαθεί να τον φέρει κοντά στο καλάθι όπου είναι πιο ψηλός. 48-50. Πρέλεβιτς. Μετά από 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Γαλακτερός για τον Μπέρι. Με αντίπαλο πάντα τον Φούτσκα. Έριξε και για βοήθεια ο Τζεντίλε, αλλά κανείς δεν μπορεί να κόψει τον Walter Berry που φτάνει τους 14 πόντους, ενώ έχει πάρει και 9 rebounds μέχρι τώρα. 48-52. Ο Berry, όπως είπα και στο πρώτο ημίχρονο, είναι η πιο σίγουρη πηγή καλαθιών για τον ΠΑΟΚ. Το κόψιμο, αλλά δεν ολοκληρώνει με καλή άμυνα ο ΠΑΟΚ, ενώ έκοψε ο Σάβιτς, ο Μπέρι, ήρθε ο Τζεντίλε και μείωσε σε 50-52. Κόρφας. Πλησιάζει κοντά και φτάνει στο lay-up. Κοιτάξτε εδώ πάλι. Ο De Paul περιμένει και ο Κόρφας βρίσκει την ευκαιρία και σημειώνει το καλάθι, 50-54. Λάμπλεϊ έρχεται κοντά, είναι πιο δυνατός από τον Πέρι. Ο Πέρι είχε πρόβλημα και στο πρώτο παιχνίδι από τον Λάμπλεϊ που σήμερα φτάνει, απόψε έχει φτάσει στους 12 πόντους. 52-54. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει όσο πηγαίνει το παιχνίδι πόντο-πόντο. Πέρι. Φτάνει πάλι κοντά. Κάνει πάντα την ίδια κίνηση, αλλά στο τελείωμα έχει κάτι διαφορετικό. Είναι εκεί που μπερδεύει τους αντιπάλους και δεν ξέρουν πώς να προφυλακτούν. Φούτσκα φτάνει κοντά και δεν έχει πρόβλημα. Είναι 2 μέτρα και 16 εκατοστά. Και εδώ λένε στην Τεργέσκη ότι ψηλώνει συνεχώς. Αυτός ο πιτσιρικάς των 20 χρόνων. Κροάτη στην καταγωγή, αλλά πρόλαβαν εδώ οι Ιταλοί και του έδωσαν την ιταλική υπηκότητα πριν από 6 χρόνια. 54-56, Μπέρι. Ήταν παρακινδυνευμένη πάσα. Εδώ προδόθηκε ένα πρόσμενο δώρο για τον ΠΑΟΚ από τον Σάντσις.
Γιώργο, έγινε μια καραμπόλα στα πόδια, πολύ ξαφνική, κοιτάξτε εδώ. Και ο Σάντσις ευνηδιάστηκε ασφαλώς. Η μπάλα έχει φύγει καθαρά από τα πόδια του Σάβιτς. Σε γελάστηκε ο Ισπανός. Σε γελάστηκε, σαφέστατα σε μια καθαρή φάση δεν έχει πρόθεση. Και πάλι οι φίλοι μας οι Ιταλοί άρχισαν να πετούν νομίσματα. Μετά από 4 λεπτά, 54-56, πάντα μπροστά ο ΠΑΟΚ. Σάβιτς. Είναι άστοχο στο rebound το Λάμπλεϊ και τώρα De Paul προσπαθεί να βγει στον ευνηδιασμό μπροστά στον Μπέρι, είναι άστοχος Λάμπλεϊ. Ισοφαρίζει 56 όλα από τον Λέμον Λάμπλεϊ που κάνει τους 14 πόντους. Ο μοναδικός παίκτης που έχει κερδίσει ευρωπαϊκό τίτλο πριν από 3 χρόνια το Κόρατς όταν έπαιζε στην Μπαταλώνα. Ενώ 2 φορές έχει παίξει σε τελικό Τζεντίλε με την Καζέρτα, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο De Paul και χρεώνεται εδώ από τον Λίμ. Να μην είναι μικρή, αλλά δεν είναι και μεγάλη. Εδώ ακάλυπτος ο Ποντιρόγκα, ευτυχώς αστοχή. Ο De Paul ξανά ακάλυπτος για 3. Πάλι άστοχος, ευτυχώς. Και η μπάλα φτάνει στον Κόρφα. Και να ο ευνηδιασμός τώρα από τον ΠΑΟΚ. Με τον Πρέλεβι. Λάθος πάσα. Από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ χρειάζεται καθαρό μυαλό και φαίνεται να μην το έχουν σε αυτό το σημείο του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα time out. Ίσως. Ποτιρόγκα. 56 όλα πάντα. Γεντίλε. Καλάθι και φάουλ από τα Χιάρβολε. Κόρφας με αντίπαλο τον Πιλούτη. Μπέρι με αντίπαλο τον Καντσαρέλο τώρα, ο οποίος πήρε τη θέση του Φούσκα. Ήρθε και για βοήθεια ο Πιλούτη. Εκεί δεν έχει πρόβλημα. Πολύ ο Μπέρι είναι η σίγουρη, το σίγουρο καλάθι. Ο ΠΑΟΚ μπορεί με τον Μπέρι στις δύσκολες αυτές στιγμές να έχει το σίγουρο καλάθι από κοντά. 59-58 στον ένα πόντο πίσω ο ΠΑΟΚ, το σούτ για 3 πόντους. Θέλει πίεση στην περιφέρεια στον Τζεντίλε όταν σουτάρει μόνος του. Δίνει διαφορά 4 πόντων. 13-44 πριν από το τέλος. Ετοιμάζει τον Μπουντούρη ο Μαρκόπουλος. Κάνει τη δίσκηση ο Κόρφας στο κόψιμο από το Λάμπλεϊ. Και νέα επίθεση για την Στέφανελ. Γύρισε time out ο προπονητής ΠΑΟΚ. Είναι άστοχος ο Τζεντίλε, αλλά η μπάλα ξαναφτάνει σε αυτόν. Καντσαρέλο και χρεώνεται με φάουλο Μπέρι. Να πνοήσει ενός τρυπότου η Στεφανέλα από τη διαφορά. Μπουντούρης με αντίπαλο τον Πιλούτη. Βγαίνει για βοήθεια και ο Λάμπλεϊ. Σάβης. Μπουντούρης. Προσπαθεί να διατασκρίνει ο Πρέλεβης. Του κουτάρει για 3. Αλλά ο Σαντζής δίνει φάουλ εκτός φάσης στον Λάμπλεϊ. Το δεύτερο φάουλ του Αμερικανού πάνω στο Σάβιτς. Ενώ ο Πρέλεβιτς είχε επιχειρήσει σου 3 πόντων και είχε κοπεί από τον Πολ Βεντέτο. Το Κόρφας μπήκε αντί του Γαλακτερού με 3 ποντούς τώρα ο Πάος. Κόρφας υπό την ασφυκτική πίεση του Πιλούτη. Μπέρι. Ενώ είναι έτοιμος και έρχεται για βοήθεια ο De Paul, Πρέλεβιτς και χρεώνεται με φάουλο Καντσαρέλο από τον Λίμαν. Ενώ πέφτει βροχή από κέρματα. Ο ίδιος ο Τάνιοβιτς ξεσηκώνει κάποιες κινήσεις, μια κάμερα αν δεν έδειχνε τον Σέρβο. Οι αναπτύρες πέφτουνε. Τώρα μάζεψε ο Λίμαν επιτέλους να δει η Ευρώπη ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι. Μόνο στην Ελλάδα. Χωρίς να σημαίνει κιόλας ότι τον δω Γιώργο, τα ποσοστά ευστοχίας και για τις δύο ομάδες είναι εκπληκτικά. Και του Πρέλεβιτς πολύ καλά. 100% στις προσπάθειες εντός παιδιάς και 75% στα βολές. Γεντίλε με τον Πρέλεβιτς. Δεν μπορεί να το μαρκάρει. Ασφυκτικά φοβάται και για το τρίτο φάουλ που θα είναι πολύ νωρίς για τον αρχηγό του ΠΑΟ. 66-60. Μπουντούρη. Κόρφας. Παίζει overplay, προσπαθεί να παίξει overplay ο Καντσαρέλο τον Μπέρι. Μπέρι.
Κόρφας, με συγχωρείτε, κάνει λάθος πάσα. Πολύ δυνατή άμυνα από τη Στεφανέλ και οι διαιτές κλείνουν τα μάτια σε κάποιες φάσεις. Εδώ κοιτάξτε τι πίεση δέχτηκε ο Κόρφας και οι διαιτές άφησαν. Τέτοιες ώρες. Και πόλ και χρεώνεται τώρα ο Μπουντούρης. Δεν συμβαίνει το ίδιο από την άλλη πλευρά. Αυτά τα σφυρίγματα δεν ήταν με ίδια μέτρα και διασταθμά. 12 λεπτά ακόμη, 66-60. Γεντήλ ακάλυπτος για τρεις. Ευτυχώς ο Σάβιτς. Η μπάλα είναι Πιλούτη. Με τον Γκόρφ αντίπαλο. Το Τζεντήλε τον έχει αναλάβει τώρα ο Μπουντούρης, που άλλαξε τώρα σε αυτή τη φάση με τον Πιλούτη. Καντάρελο. Πιλούτη. Βγαίνει και ο Σάβιτς. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, Μπουντούρης και Κόρφας και οδηγίες για ηρεμία. Να σταματήσει λίγο το ρυθμό. Αυτή τη στιγμή νομίζω ευνοεί τον ΠΑΟΚ ο αργός ρυθμός. Κόρφας. Σάβιτς. Γίνεται καθαρό φάουλ από τον... Τίτου αλλά και τα τέσσερα φάουλ. Άμυνα με χέρια και με πόδια. Νέο φάουλ από τον φάουλ για τον Καντάρελο. Πρέλεβιτς με τον Ντεπόλ είναι για δύο πόντους στο σούτ. Προσπαθεί ο Μπέρι και τελικά χρεώνεται αυτός με φάουλ από τον Λίμαν. Ακριβώς για το τέλος. Ντεπόλ. Καντάρελο. Μποντιρόγκα με τον Μπουντούρη να το μαρκάρει. Πάνω στο Σάβι στο κόψιμο. Το δεύτερο κόψιμο του Μπέρι πάνω στον Μποντιρόγκα. 66-60 πάντα στους 6 πόντους και ένα δίλεπτο να σημειωθεί καλάθι. Κόρφας, εκπληκτική προσπάθεια, τρύπωσε στους ψηλούς της Στεφανέλ και μείωσε στους 4. 66-62, κοιτάξτε την εκπληκτική προσπάθεια του Τζον Κόρφα. Ενώ η άμυνα που παίζουν οι Ιταλοί θυμίζει λίγο από λιμός. Πολύ δυνατή άμυνα. Καντάρελο είναι άστοχος, παίρνει όμως το rebound και χρεώνεται με τέταρτο μόλις 2 πόντους κάτω από τα 2 μέτρα, 1.98. 2.16 ο Φούτσκα, 2.14 ο Καντάρελο, 2.5 ο Μποντιρόγκα, 2.10 ο Λάμπλεϊ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τελευταίο δεκάλεπτο. Αντίπαλο τον Κόρφα, ένα περίεργο μαρκάρισμα. Πιλούτη, το σούτ ακάλυπτος ο Λάμπλεϊ, είναι άστοχος, το rebound από τον Μπέρι. Και τώρα πάει σε αργές επιθέσεις όπως σας λέγαμε λίγο νωρίτερα. Θέλει ηρεμία. Το σούτ για τρεις πόντους, ναι! Από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, στην κατάλληλη στιγμή, το πιο καθοριστικό σημείο. Ο ψυχρός εκτελεστής του ΠΑΟΚ, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, μειώνει στον ένα πόντο, 66-65. Ήταν ό,τι καλύτερο χρειαζότανε. Είναι σίγουρος για το χέρι του, ήταν ακάλυπτος ο Μπάνε και σούταρε. Πιλούτη. Τέταρτο. Και τέταρτο φάουλ. Πολύ σωστά. Μποντιρόγκα. Πιλούτη. Το σούτ με ταμπλό από κοντά, 68-65, ο Πρέλεβιτς παίζει με τα μάτια άμυνα και δικαιολογημένα άλλωστε νομίζω ότι ο Μαρκόπουλος, αυτός δεν θα ξέρει καλύτερα, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να ρισκάρει 8-46 την παραμονή του Μπάνε στην πέταρα. Κόρφας, αντίπαλο τον Πιλούτη. Άξοχα στο Σάβιτς που καρφώνει, 68-67. Εκπληκτικό παιχνίδι από τον Κόρφα, ο οποίος έχει μοιράσει εκπληκτικές ασίς όπως αυτή στον Σάβιτς. Λάμπλεϊ. Καντάρελο. Σουτάρει μόνος. Το ΠΑΟΚ τον ενδιαφέρει να σουτάρει, να αφήνει να κάλυπτο τον Καντάρελο και να σουτάρει. Εκεί δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. 8 και 10 ακόμη. 68-67. 8 λεπτά ακόμη για τον ΠΑΟΚ να κάνει, να γίνει πρώτη ελληνική ομάδα που θα πάρει δύο διαφορετικά ευρωπαϊκά κύπελα. Μπέρι, Μπουντούρη, ο Καντάρελο με νύχια και με δόντια παίζει άμυνα πάνω στο Μπέρι. Μπουντούρη, θα κάλυπτο στο Μπέρι, ναι, και περνάει ξανά μπροστά ο ΠΑΟΚ 68.
Και μαρκάρει το Φούσκα, δεν ξέρω αν το εκμεταλλευτούν αυτό οι Ιταλοί. Και ο Φούσκα φέρει κοντά στο καλάθι τον Πρέλεβιτς, όπου δεν μπορεί να παίξει και λόγω ύψους και λόγω των φάουλ. Λάμπλεϊ υποπίεση, είναι εύστοχος ο Αμερικανός. 70-69, 7,5 λεπτά ακόμη. Λαμόν Λάμπλεϊ έχει φτάσει στους 16 πόντους. Κουντούρι. Και αργή επίθεση. Ο Κόρφας με αντίπαλο πάντα τον Πιλούτη. Πρέλεβιτς με τον Βοντιρόκα. Κάνει τη διείσδυση, τρικλοποδιά. Δεν μπήκε η μπάλα. Είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Λάμπλεϊ. Ο Πρέλεβιτς είναι στον Πιλούτη τώρα και χρεώνεται με φάουλ στο 72-71. Πρέλεβιτς. Κουντούρι. Συνεχίζει σε αργές επιθέσεις το ΠΑΟΚ. Μπέρι με αντίπαλο τώρα τον Φούσκα. Μπέρι μπαίνει κοντά στο καλάθι. Η μπάλα είναι ξανά για τον ΠΑΟΚ, που δεν βιάζεται και ανανεώνει την επίθεση. Παροκανίσει το χρόνο. Κόρφας πάντα με τον Πιλούτη. Βρίσκει διάδρομο. Μπέρι. Βρίσκει καθώς διάδρομο κοντά. Και σιγουρεύει το καλάθι. 72-73. Τζεντίλε βγαίνει ο Πρέλεβιτς μπροστά στον Ποντιρόγκα. Σαν παρακινδυνευμένη αυτή η προσπάθεια να κλέψει. Τον άφησε εδώ. Νέο κόψιμο του Μπέρι, αλλά το μετράει ο Σαντζής. Και νομίζω πως έχει δίκιο. Δεν ξέρω αν το ξαναδείξουν οι Ιταλοί. Η μπάλα ήταν στην κάθοδο. Αυτή τη γνώμη έχω. 74-73. 5-52 ακόμη. Ένα πόντο μπροστά στο φάνελ. Κόρφας. Βρίσκει διάδρομο. Ενώ μπορούσε να κάνει την προσπάθεια για σούτ, έβγαλε στον Πρέλεβι. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση. Ο Ποντιρόγκας σφιχτική πίεση στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, που κερδίζει το rebound. Βιαστική προσπάθεια. Και Τζεντίλε μπροστά στον Μπέρι και στο Στάι Στεφανέλ. 5-23 ακόμη. Το φάουλ του Πιλούτη. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Πρέλεβιτς στον Ποντιρόγκα. Πρέλεβιτς. Έφυγε από τον Ποντιρόγκα. 76-75 μειώνει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ στον ένα πόντο. 4-50 ακόμη για το τέλος. Την μπάλα, όπως λέει ο Λίμαν, είναι για τους Ιταλούς. Εδώ ο Μαρκόπουλος. Πιλούτη. Σουτάρει για 3. 79-75 στις 4 η διαφορά. Ο Πιλούτη που κάνει τους 13 πόντους. Και αν θυμάμαι καλά, έχει 3 στα 3 για 3. Ναι, ακριβώς. 3 στα 3 τρίποντα ο Πιλούτη. Μπέρι. Με τον Φούσκα έρχεται βοήθεια και ο Τζεντίλε. Κουντούρι δίστασε. Έξω στον Πρέλεβι. Ξανά Μπουντούρι θα κάνει τον για 3. Ναι! Ανταποδίδει το τρίποντο του Πιλούτη. 79-78. Ο ΠΑΟΚ μένει σταθερά κοντά στην Στεφανέλ, στον ένα πόντο, μένει ζωντανός. Πιλούτη κάνει τη διείσδυση. Το rebound από τον Μπέρι που ρυψοκινδύνευσε κιόλας να κόψει τον Ιταλό. Κόρφας, πρεσάρουν οι Ιταλοί, Κουντούρι. Κουντούρι σπάτα, Κόρφας. 9 δευτερόλεπτα ακόμη για τον ΠΑΟΚ. Κόρφας, σουτάρει νέα, ξανά για 3, ναι! Περνάει μπροστά ο ΠΑΟΚ! 79-81! Ο Τζον Κόρφας κάνει τους 12 πόντους, αλλά το σημαντικότερο ήταν το τρίποντο που πέτυχε τώρα στο πιο κατάλληλο σημείο, 3-15, πριν από το τέλος. Προσπαθεί ο Ποντιρόγκα και ανταποδίδει. 82-81 ξανά. Ο Ποντιρόγκα δίνει προβάδισμα στην Στεφανέλ. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. 3 λεπτά αγωνίας για τον ΠΑΟ. 3 λεπτά τον χωρίζουν από το κύπελο χώρας. Κόρφας.
ψυχραιμία και λογική χρειάζεται. Μπουτούρης ξανά για τρεις. 82-84. Η περιφέρεια του ΠΑΟΚ δίνει λύσεις. 2-43 πριν από το τέλος. Μποτιρόγκα, είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται. Ο Μποτιρόγκα κρατάει ζωντανή τη Στεφανέλ, 85-84, 2-34 ακόμη. Μποτόρης. Ο Μποτόρης δεν έχει κανένα πρόβλημα να κατεβάσει την μπάλα. Έχει 20 τώρα δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ. Όπως βλέπετε σκοπεύει να τα ροκανίσει και πολύ καλά κάνει. Κόρφας για τον Μπέρι. Κάνει τη διείσδυση και παίρνει το φάουλ από τον Φούτσκα. Ακόμα δεν έχει δικαίωμα για βολές ο ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το 7ο. Και έχουμε time out. Είναι πίσω με ένα πόντο και έχει την μπάλα δική του. Οι Ιταλοί τώρα αναγκασμένοι να πρεσάρουν στο μισό γήπεδο. Μπουντούρης. Η πάσα στον Μπέρι. Εκεί δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Αμερικανός. 85-86. 1-58. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Και βλέπετε εδώ ξανά την πάσα στον Μπέρι. Που κάνει την προσποίηση. Εκεί δεν παίζεται ο Μπέρι. 1-53 ακόμα. 1-53 για το τέλος του δεύτερου τελικού και ο ΠΑΟ κρατάει γερά. Είναι το σούτ για τρεις φόντους από τον Μποτιρόγκα. Είναι άστοχο και η μπάλα είναι ξανά για τον ΠΑΟ. Ένα βοήθησε επιθετικά όπως στη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν ο κόλυθος στην άμυνα. Και φάουλ στον Κόρφα. Από εδώ και από το 1-37. Μποτιρόγκα. Για το Τζεντίλε το σούτ είναι για τρεις, είναι τελείως άστοχο. Έχει φύγει ο Κόρφας, δεν του δίνει την μπάλα ο Πρέλεβιτς και είναι το πέμπτο φάουλ του Τζεντίλε. Κλέβει και από το Λάμπλεϊ και φτάνει στο lay-up. 85-92 νομίζω η Στεφανέλ δεν έχει το χρόνο να κάνει τίποτα. Έχει 9 πόντους στη Θεσσαλονίκη και 7 τώρα, έχει 16 πόντους παρά το κάρφωμα του Λάμπλεϊ. 87-92, ένα λεπτό ακόμη και το φάουλ του Ντεπόλ στον Πρέλεβιτς. 87-94, ο ΠΑΟΚ κάνει πραγματικότητα αυτό που ζήτησε ο προπονητής, ο Σούλης Μαρκόπουλος, να πάρει την νίκη και στην Τεργέστη. Και ο ΠΑΟΚ τα καταφέρνει. Μπέρι! 89-96, 40 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Μποτιρόγκα σημειώνει καλάθι, αλλά δεν έχει καμία σημασία τώρα, απλώς και οι Ιταλοί έχουν συμφιλειωθεί με την ήττα, απλώς περιμένουμε όλοι εδώ. Λίγας Φεραίος, εδώ ο ΠΑΟΚ γράφει τη δική του ιστορία, κατακτώντας το 23ο κύπελο Κόρατς. 20 δευτερόλεπτα ακόμη, η μπάλα στον Κόρφα, 91-98 και το φάουλ του Φλό. Ντεπόλ. 6 δευτερόλεπτα ακόμη και πλέον τον Άλντο Βιτάλε, τον Ιταλό, ο οποίος βέβαια θα ήθελε να παραδώσει το κύπελο στα χέρια ενός συμπατριώτη του. Ο τελικός τελειώνει, ο ΠΑΟΚ κατακτά το 23ο κύπελο Κόρατς, νικώντας και στην Τεργέστη 91-100 και βλέπετε τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και σας λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι ο Άλντο Βιτάλε, ο Άλντο Βιτάλε ο Ιταλός, πέρσι έδωσε το κύπελο κυπελούχων στο Τωρίνο στον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον αρχηγό τότε του Άρη. Φέτος θα το δώσει στον Πάνε Πρέλεβιτς και βλέπετε τους πανηγυρισμούς παικτών, συνοδών και κάποιων οπαδών του ΠΑΟΚ που κατάφεραν να εισχωρήσουν μέσα στο κύπεδο. Και βέβαια είναι άξιο να σας πούμε, αξίζει μνήμας, το γεγονός ότι 4.000 Ιταλοί χειροκροτούν υποτικά, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα του ΠΑΟΚ, ο οποίος με δύο νίκες σπάει την Ιταλική κυριαρχία στο κύπελο Κόρατς. Ο ΠΑΟΚ διακόπτει τους Ιταλούς
Ενώ τώρα οι παίκτες του πηγαίνουν κοντά στους 200 περίπου ηρωικούς τους οπαδούς. Ενώ σε λίγο θα ακολουθήσει η απονομή, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζεται και ο Γιώργος Ραμπεζανίδης για κάποιο...